Χρυσό θα συνεχίσουν να πληρώνουν οι Κύπροι το ρεύμα μέχρι το 2029 και με ορίζοντα το άγνωστο. Χωρίς την έλευση φυσικού αερίου και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το νησί μας είναι καταδικασμένο να στηρίζεται ενεργειακά σε πεπαλαιωμένες μονάδες καύσης. ΑΕΚ και Τμήμα Περιβάλλοντος θα καταθέσουν πρόταση στην Κομισιόν για παρέκκληση με σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας των ρυπογόνων ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών Δεκέλιας και Βασιλικού μέχρι και το 2029. Το πρόβλημα βασικά το δικό μας, ενός Αγκύπρος, είναι ότι δεν καταφέραμε να φέρουμε το φυσικό αέριο με το οποίο τουλάχιστον οι κλίστες με γεννήτριες του Βασιλικού θα μπορούν να λειτουργήσουν με φυσικό αέριο. Και έτσι συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε μαζούτ και πετρέλαιο ντίζελ. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2029, οι σταθμοί πρέπει να λειτουργούν με μονάδες καύσης που να συμμορφώνονται με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση αποτελεί μονόδρομο λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί τόσο για την έλευση του φυσικού αερίου όσο και για την ηλεκτρική διασύνδεση. Ωστόσο, μέχρι τότε η Κύπρος θα πληρώνει δεκάδες εκατομμύρια πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ρήπους. Ο μόνος τρόπος να μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ή τα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο, το οποίο θα βοηθήσει. Το φυσικό αέριο θα μειώσει σε κάποιο βαθμό, αλλά με την χρήση των ανανεώσιμων πηγών, τότε θα τελθεί σημαντική μείωση στα έργα. Η ΑΕΚ προγραμματίζει να εγκαταστήσει στον ηλεκτροπαραγωγικό Δεκέλιας νέους αεροστρόβιλους, οι οποίοι θα τεθούν σε λειτουργία στα τέλη της νέας χρονιάς. Σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσουν τις 6 ρυπογόνες μονάδες ατμοπαραγωγής. Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτροπαραγωγικό Βασιλικού, δεν πρόκειται να υπάρξει συμμόρφωση με την οδηγία χωρίς την έλευση φυσικού αερίου. Αγανακτισμένοι δηλώνουν στο ΣΥΓΜΑ οι πολίτες για το ακριβό ρεύμα που καλούνται να πληρώσουν εν μέσω αφόρητου καύσωνα. Κάθε πέρσι και καλύτερο. Δηλαδή, εγώ φέτος ένιωσα το χειρότερο καλοκαίρι. Έχει ακριβώσει πάρα πολύ. Είναι δύσκολο, αλλά δεν μπορούμε χωρίς τα κλιματιστικά. Και λόγω των καλοκαιρινών συνθήκων που κυμαίνονται στην Κύπρο, είναι λογικό να αυξηθεί το ρεύμα. Φέτος ξεφύγαμε πάρα πολύ. Νομίζω πρέπει να απευθυνθούμε όλοι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν έχουμε την επιλογή. Όσο μπορούμε περισσότερο να βάλουμε φωτοβολταϊκά στα σπίτια μας για να ξεκονομήσουμε και ήδη, να βοηθήσουμε τον περιβάλλον. Η επιδότηση στο ρεύμα για τους οικιακούς καταναλωτές θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου.